Σε στάση αναμονής βρίσκεται η διοίκηση του Τρικάλων, καθώς η ίδια δεν έχει αποφασίσει ακόμα εάν θα τη δώσει σε κάποιο ενδιαφερόμενο ή θα προτείνει να δημιουργηθεί εταιρεία λαϊκής βάσης. Παρά το όψιμο ενδιαφέρον για το πλειοψηφικό μακέτο των μετοχών από το Χάρη Κουτσούρη, οι διοικούντες μετατοπίζουν τις αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση των Μελών του ΑΟΤ, τα οποία θα κληθούν να πάρουν συλλογικά την απόφαση για αλλαγή του διοικητικού καθεστώτος όπως επιτάσσει ο αθλητικός νόμος. Μέχρι τότε όμως αγωνιστικά τα Τρίκαλα τα απασχολεί ο αγώνας με τον Έστω Χρυσόπουλη στην Κατερίνη το ερχόμενο Σάββατο. Από αύριο πάντως θα επιστρέψουν οι ψήσεις προπονήσεις οι παίχτες του Τρίκαλα με σκοπό να παρουσιαστούν όσο πιο έτοιμοι γίνεται για τον αγώνα του Super Cup κόντρα στον Έστω Χρυσούπουλης. Οι Κενέδηθες ως γνωστόν έχουν σταματήσει προπονήσεις από τις 20 Μαΐου και ουσιαστικά ο γυμναστής κ. Ματζόκας θα προσπαθήσει να φρεσκάρει τους παίχτες καθώς οι περισσότεροι εξ αυτών βρίσκονται ήδη σε παραλίες. Η αναμέτρηση του γήπεδου του Αιγινιακού θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα και ο Μπρικλής Αμανατίδης θέλει από τους παίκτες του να κάνουν το τρέμπ απέναντι στην ομάδα του Νέστου που αναδείχθηκε πρώτη στον πρώτο όμιλο των αγώνων μπαράζ του ΑΕΣ Ελληνικού και από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη ΓΑΜΑ Εθνική. Από εκεί και πέρα αξίζει να σημειωθεί πως μέλη της διοίκησης του Τρίκαλα θα μεταβούν αύριο Τετάρτη στην Κατερίνη για να συμμετάσχουν στη σύσκεψη ασφαλείας εν ώψη του ματς. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες δεν αποκλείεται οι Τρικαλοί να προμηθευτούν περίπου 700 εισιτήρια για τον επίμαχο αγώνα.